Πάμε τώρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και σιγά σιγά να δούμε πλην του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος νιώθεται ότι θα συνεργαστεί το ίδιο καλά μαζί σας όπως στην πρώτη συνεδρία της ΕΠΟ. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Διότι δεν μπορώ να ξέρω την πρόθεσή του. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια κάποια, έτσι, τι να πω, δεν θέλω να πω κάποια λέξη που να είναι προσωπική, έχει μια επιθυμία για την παραμονή του κυρίου Κλάτεμπεργκ και μπορεί, αν ο κύριος Κλάτεμπεργκ δεν παραμείνει, να στεναχωρηθεί ή να εκνευριστεί, δεν ξέρω πώς να το πω. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Άλλο λόγο, βλέπω επίσης και την προσπάθειά του, του κυρίου Μαρινάκη εννοώ, για αυτονόμηση της Λίγκα από την ΕΠΟ. Μονονότι, όπως είπα και πριν, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει καμία κυβέρνηση. Δηλαδή, αν κάποιος πιστεύει ότι το κάνει η κυβέρνηση αυτό, και ποια κυβέρνηση. Σήμερα είναι μια κυβέρνηση, αύριο θα είναι άλλη. Δεν σημαίνει ότι αυτά μένουν για πάντα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει καμία κυβέρνηση. Τώρα, τι θα κάνει ο κ. Μαρινάκης, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ όμως, και το λέω ειλικρινά αυτό, να υπάρχει πλήρη σύμπνοια και συνεργασία μεταξύ της ΕΠΟ και της Λίγκα. Ήδη η κυβέρνηση. Ναι. Θα πρέπει όλοι να θυμούνται ότι η Λίγκα δεν είναι θέμα επενδυτών, γιατί ακούω φράσεις του τύπου, όχι από τον κύριο Μαρινάκη, από άλλους, ότι εμείς βάζουμε τα λεφτά μας και θα αποφασίζουν οι ενώσεις το ένα και το άλλο. Καταρχήν δεν είπε κανείς σε κανένα να βάλει τα λεφτά του. Δεν είπε κανείς, υπήρξε κανένας ο οποίος να πίεσε κανένα να βάλει τα λεφτά του. Και επιπλέον, κάτι το οποίο εμένα πάντα με απασχολούσε και το είπα και πριν, εμέσως πριν σαφώς και το λέω και τώρα, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν λεφτά, είναι πρωτίστως για αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Και αυτούς πρέπει να φροντίζει η Ομοσπονδία. Πρώτα απ' όλα αυτούς. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως, λοιπόν, ναι. Ολοκληρώθηκε, Μπαλτάκο, συγγνώμη, το Skype λίγο δεν μας βοηθάει να συζητήσουμε. Ναι, το ξέρω, ναι, και εγώ χάνω λίγο. Ναι. Αυτό λοιπόν, εάν θέλει η Λίγκα να αυτονομηθεί από την ΕΠΟ, είναι κάτι το οποίο ας το προσπαθήσει. Δεν θα υπάρχει κόντρα από τη δική μας πλευρά. Απλώς θα εφαρμόσουμε το καταστατικό της ΕΠΟ. Ό,τι λέει το καταστατικό, αυτό και θα κάνουμε. Τι λέει το καταστατικό, γιατί δεν είμαι πρόχειρος, τι λέει το καταστατικό. Το καταστατικό λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος σε ποιο σημείο θα διαφωνήσει η Λίγκα με την ΕΠΟ, σε τι πράγμα. Όπου και να πάει να διαφωνήσει, όπου και να πάει να αυτονομηθεί, υπάρχει μια πρόβλεψη του καταστατικού της ΕΠΟ. Αυτή λοιπόν η πρόβλεψη, αλλιώς θα εκπέσουμε δηλαδή, άμα δεν το κάνουμε, δεν το κάνουμε κι αλλιώς. Αλλιώς, μάλλον συγγνώμη, αυτό το οποίο λέει το καταστατικό της ΕΠΟ, η ΕΠΟ θα το κάνει. Αλλά διέθη κάποιο και πει, γιατί αυτά ακούω να θρυλούνται ότι θα ζητήσουμε μείωση των παραβόλων. Να τη ζητήσουμε. Έχουν κάθε δικαίωμα. Θα πάμε στη Γενική Συνέλευση της Ξάνθης και αν η Συνέλευση το δεχτεί, έχει καλώς. Αν δεν το δεχτεί, θα πρέπει να πληρώνουμε τα παράβολα. Αν δεν πληρώσει τα παράβολα, έχει συνέπειες. Δεν πρόκειται εμείς να καταπιούμε το καταστατικό της ΕΠΟ. Ό,τι λέει το καταστατικό, οι συνέπειες αυτές θα εφαρμοστούν. Πάντως προηγουμένως, είπατε ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι επ' αυτού. Σας θυμίζω ότι μόλις πριν από μερικές μέρες, ο κ. Αβγενάκης πέρασε μια νομοθετική διάταξη για την επαγγελματική διαιτησία χωρίς να διαβουλευτεί με το ποδόσφαιρο, με την ΕΠΟ. Ναι. Αυτό είναι θέμα της FIFA. Έχει πάει εκεί. Δεν είναι θέμα δικό μας. Έχει πάει στη FIFA το θέμα αυτό. Και η FIFA θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Το τι θα κάνει δεν θέλω να προείπω. Δηλαδή καταγγείλατε την κυβέρνηση στη FIFA. Καταγγείλαμε τίποτα. Μεταφράστηκε ο νόμος. Μεταφράστηκε η φράση ότι αυτός ο νόμος υπερισχύει του καταστατικού της ΕΠΟ, το οποίο για τη FIFA σημαίνει κόκκινο συναγερμό, διότι αν το δεχτεί αυτό στην Ελλάδα θα τις γίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και αναμένουμε να δράσει η FIFA. Δεν έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Θεωρείτε ότι κακώς υπήρξε αυτή η διάταξη για την επαγγελματική διαιτησία, παρότι σας έχω ακούσει να συμφωνείτε με την επαγγελματική διαιτησία. Εγώ συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να την κάνει η ΕΠΟ. Και μάλιστα είπα στον κύριο Μαρινάκη την πρώτη φορά που συναντήκαμε, ενώ μέσα στο Συμβούλιο, ότι δεν μπορεί να γίνει επαγγελματική διαιτησία από τους βουλευτές 12 τη νύχτα, μια τροπολογιούλα που γράφει στο πόδι, μια μέρα πριν εκλεγώ εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν λογική.